Σε επαφές με την πλειοκτήτρια εταιρεία του πλωτού γεωτρύπανου Dachshund Explorer βρίσκονται. Total Cayenne με σκοπό να συμφωνηθεί η παραμονή στις Κυπριακές θάλασσες του βυθοτρύπανου μέχρι την επανέναρξη του γεωτρητικού προγράμματος της γαλλοϊταλικής κοινοπραξίας. Μετά την αναβολή των γεωτρήσεων του τρέχοντο έτου, οι δύο εταιρείε, σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό τον οποίο έχουν εκπονήσει, θα εγγενιάσουν γεωτρητικές εργασίε στα τεμάχια τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί στι αρχέ Μαρτίου του 2021. Το πλωτό Τρίπαν από τον περασμένο Μάρτιο και μετά την ολοκλήρωση γεώτρηση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Λιβάνου, εξαιτία των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοιχτά τη το πρωί, απέπλευση για τη Λάρνακα, ανοιχτά τη οποία αγκυροβόλησε το απόγευμα. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό και μετά το τέλο των εργασιών που θα εκτελούσε στα θαλασσιακή μάχη τη Κυπριακή Δημοκρατία, το βυθοτρύπανο θα έβαζε ρότα με προορισμό την Καραϊβική και συγκεκριμένα το Τρινιντάν με σκοπό την πραγματοποίηση γεώτρηση. Ωστόσο, θεωρείται πιθανόν τον Τάξτεν Explorer να παραμείνει στην περιοχή μέχρι την ερχόμενη Άνοιξη για σκοπού εξοικονόμηση χρόνου και χρήματο.